πάλι μια δημιουργία από τη μεριά εδώ του αγνώστου στρατιώτη, μια μερίδα αγροτών που πλησιάζει μια δημιουργία και έχουν μια λεκτική έτσι αντιπαράθεση με τους άνδρες των ΜΑΤ. Πάντως προς το παρόν δεν έχουμε επιστροφή αυτή τη στιγμή στο Σύνταγμα. Να σου πω για τον κόσμο, είναι αρκετός ο κόσμος σήμερα. Χιλιάδες οι αγρότες που κατέβηκαν στο Σύνταγμα διαμαρτυρηθούν για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Τώρα έχουμε πάλι εκ νέου νέο γύρο επεισοδίων, διότι υπάρχει. Εξφεντονίζονται δεκάδες αντικείμενα, σημαίες, νεράτσια στο σημείο του αγνώστου στρατιώτη. Ναι. Εκεί όπου σας έλεγα πριν από 30 δευτερόλεπτα ότι έχω μια λεκτική έτσι αντιπαράθεση. Είναι αντιπαράθεση μεταξύ των ανδρών των ΜΑΤ και κάποιων αγροτών, οι οποίοι τους πλησίασαν και όπως ήταν φυσικό, τα ΜΑΤ τους απόφασαν αυτή τη στιγμή. Και έχουμε μια περιορισμένη χρήση εδώ χημικό. Ψεκάζουν πιο πολύ αυτό οι αστυνομικές δυνάμεις στα ΜΑΤ με τα σπρέι αυτά πιπεριού που έχουν στα χέρια και οπισθοφορούν οι αγρότες προς την λεωφόρο, προς το δόστρωμα δηλαδή. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Θα συναντηθούν και με τον Υπουργό Οικονομικών, γνωρίζουμε, η αντιπροσωπεία των αγροτών. Δεν το ξέρω αυτό, αν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού. Η πρόταση των αγροτών ήταν και είναι, τουλάχιστον από όσα δήλωσαν νωρίτερα, ότι μετά τη Βουλή η αντιπροσωπεία θα κατευθυνόταν προς το Υπουργείο Οικονομικών. Για να σταθεί στην ώρα δεν το γνωρίζω όμως αυτό, αν θα γίνει τελικά το ραντεβού, καθώς ότι τίνει να ξεφύγει λίγο κατάσταση εδώ στο κέντρο της πόλης, στο Σύνταγμα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε να μας ενημερώσεις και να επιστρέψουμε, κύριε.